Δύο μετακλήσεις με θεματικό άξονα η ελληνική ύπαιθρο στην πεζογραφία από το Θεσσαλικό Θέατρο και η πρεμιέρα γίνεται απόψε και συνεχίζεται αύριο με τον Ζητιάνο του Ανδρέα Καρκαβίτσα στο Θέατρο του Μήλου στις 9 απόψε και αύριο και στη συνέχεια με τη Μαζόχτρα του Εφταλιώτη και καλωσορίζουμε τον άνθρωπο που σαν μυθιστορηματικός ήρωας δεν ήταν και πολύ για το ρόλο που κάνει, όχι ο ίδιος ο κύριος Λεωνίδας Κακούρης. Δεν ήταν πολύ συμπαθής, δεν ήταν δημοφιλής. Γεια σας κύριε Κακούρη. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Εσείς πώς είστε? Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι στη Λάρισα. Έχω ξαναδουλέψει έτσι με το Θεσσαλικό Θέατρο. Ήρθαν μνήμες στο προσκήνιο με τα παιδιά που είδα, τους τεχνικούς, τους χώρους κτλ. Πάντα νιώθω έτσι πολύ χαρούμενος όταν βρίσκομαι στη σκηνή εδώ του θέατρου. Πόσα χρόνια πριν? Είναι πολλά τα χρόνια. Είναι δύο δεκαετίες. Ναι. Α, είναι δύο δεκαετίες. Είναι δύο δεκαετίες. Περνάνε, φεύγουν. Ποιοι ήταν τότε μαζί σας, τους θυμόσαστε τους άλλους συντελεστές, ενώ πέρα από τεχνικούς, πέρα από ανθρώπους που... Ήτανε μία παράσταση το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, που είχε γίνει, νομίζω πρέπει να ήταν 97-98, με το Σταμάτη το Γαρδέλη, την Έλενα την Τηρέα. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος, τώρα θα ξεχάσω αρκετούς. Μάλιστα. Από τότε λοιπόν, Από τότε, ναι. Βέβαια, εγώ έρχομαι συχνά στην πόλη της Λάρισας, τυχαίνει η γυναίκα μου να είναι από εδώ. Οπότε... Α, είστε γαμπρός Λαρισαίος. Ναι, έχω γίνει γαμπρός. Τι λέτε τώρα. Και γίνονται ωραία τσιμπούσια και με παραδοσιακά στοιχεία και τέτοια πράγματα. Και μουσικές και δέσματα. Η ελληνική επαρχία τουλάχιστον καταφέρνει και το γλεντάει με έναν τρόπο έτσι ακόμα. Και το διατηρεί, το κρατάει όρθιο έτσι, το πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς η περίοδος στο δίηγημα του Καρκαβίτσα, στον Ζητιάνο, έχει να κάνει με αυτή τη γη, με τη Θεσσαλική γη. Είναι περίοδος που έχουμε την προσάρτηση, που αλλάζουν τα σύνορα στην χώρα. Ακριβώς, εκεί γύρω στα 1880. Είναι την εποχή της προσάρτησης, ναι, της Θεσσαλίας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και είστε ο καθόλου συμπαθής Τζιριτόκοστας. Τι κάνετε εσείς, γιατί? Ο γνωστός και αρκετά εξαιρεταίος ή μάλλον μη εξαιρεταίος Τζιριτόκοστας, γιατί ο Τζιριτόκοστας τι είναι ουσιαστικά? Είναι η εγγραφή ενός ολόκληρου κοινωνικού συνόλου και η αποτύπωσή του σε ένα άτομο. Ο Τζιριτόκοστας είναι αυτός που είναι. Είναι ένα άτομο χωρίς καμία ηθική αρχή, έτοιμος να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να φτάσει στο σκοπό του, στο στόχο του. Όταν λοιπόν δεν έχεις τίποτε να σε βαραίνει, μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει μια κοινωνία να είναι έτοιμη για να δεχτεί αυτόν τον μικρό σαλτιμπάγκο, αυτόν τον γητευτή, αυτόν τον μάγο που έρχεται και τάζει στις γυναίκες ό,τι κάθε γυναίκα επιθυμεί. Ο Τζιριτόκοστας μπορεί να το κάνει, άσχετα αν η γυναίκα αυτή θα συνεχίσει να ζει ή όχι. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι μια κοινωνία πρέπει να είναι έτοιμη για να δεχτεί το ανήθικο. Έτσι. Ή αμόρφωτη. Και γιατί θα μου πείτε τώρα μπορεί ένας ηθοποιός να λέει θα διαλέγω πάντα το ρόλο του καλού, του γοητευτικού, του έτσι, του αλλιώς, αλλά το έχετε κι εσείς ενδεχομένως ζήσει, όχι μόνο με αυτόν τον ρόλο, να αφήνει τόσο ισχυρό αποτύπωμα μια ερμηνεία ή ένας ρόλος και να σε συνοδεύει μια ζωή. Ας πούμε, ναι, τα Σόκαβαδία ήταν πάντα η κακιά. Εγώ στα χρόνια που τη γνώρισα ήταν όχι γλυκός άνθρωπος, γλυκύτατος, στον υπερθετικό βαθμό. Αυτό είναι ευχή και κατάρα. Είναι ευχή και κατάρα. Ναι. Γιατί από τη μια λες, κοίτα τι καλός που είμαι, που τους έπεισε ότι είμαι αυτός ο σατανικός, ο διαβολάνθρωπος. Αλλά, ναι. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Στη ζωή τα πράγματα είναι απρόβλεπτα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα προκύψει. Mm-hmm. Καλά, όμως είναι γύρω μας, ανάμεσά μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Έτσι, οι Τζιριτόκοστες δεν ήταν ένας και μοναδικός. Δεν ήταν μια εξαίρεση.
Αυτό είναι το θέμα. Ο Τζιριτόκωστας από μόνος του είναι ένας πολύ αρνητικός ήρωας και είναι ίσως και από τους ελάχιστους ήρωες, νομίζω, στην παγκόσμια δραματουργία, όπου είναι ένας ήρωας τόσο αρνητικός και στο τέλος παίρνει όλο το χαρτί και φεύγει άρχοντας, φεύγει πρίγκιπας. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι δεν θα μπορούσε κανείς Τζιριτόκωστας να υπάρξει αν η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι είναι. Μα και αυτό και πρέπει να κρατήσουμε. Και φαντάζομαι ότι αυτό το νόημα είχε και να ανεβάσετε αυτό το έργο, έτσι. Το άσχημο είναι ότι είναι συγκλονιστικά επίκαιρο το έργο. Βέβαια. Βλέπεις ότι έχουν περάσει 150-140 πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε και οι ίδιες παθογένειες εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα ίδια προβλήματα ή αμάθεια ή μάλλον ό,τι μας διακατέχει σαν λαός σε αρνητικό επίπεδο, νομίζω το έχουμε κρατήσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει να το εξαλείψουμε. Μα και όλη αυτή την γκρίνια που κάνουμε δεν την εξορθολογίζουμε. Δηλαδή να πούμε τι γκρινιάζουμε με τις επιλογές μας. Για παράδειγμα. Ακριβώς. Με αυτό που οι ίδιοι έχουμε διαμορφώσει ως κοινή μοίρα, η προσωπική μοίρα. Αφού εμείς σε μεγάλο βαθμό τα έχουμε καθορίσει αυτά. Μα η κοινωνία είμαστε εμείς. Είμαστε όλοι, έτσι. Είμαστε κάτω από όλη αυτή την πίεση που μπορεί να δεχόμαστε. Αλλά ο καθένας θα πρέπει να την διαχειριστεί στο μικρό προσωπικό του σύμπαν, να βρει τις ισορροπίες του και από εκεί πέρα να βγει στην κοινωνία με έναν τρόπο όμορφο και δίκαιο και σωστό. Αλλά αυτό είναι αρκετά θεωρητικό για να γίνει στην πράξη. Τώρα, γιατί Δευτέρα Τρίτη το παίζετε στην Αθήνα το έργο? Οπότε Έργο παίζονταν στην Αθήνα στο Απομηχανής Θέατρο και τελείωσε. Απλώς τώρα έχουν ξεκινήσει κάποιες άλλες παραστάσεις. Και εγώ παίζω κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο τρένο στο Ρουφ. Το Σταμπούλ Τρέιν, μια διασκευή από το μυθιστόρημα του Γκράχαμ Γκριν στο τρένο στο Ρουφ με την Τατιάνα Λίγαρη και τα υπόλοιπα παιδιά έχουν και αυτά κάποιες υποχρεώσεις, οπότε τις ημέρες που μένουν κενές και αυτές είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μπορούμε να κάνουμε έτσι κάποιες εξορμήσεις. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι είναι μαζί σας, κύριε Κακούρη. Λοιπόν, τη σκηνοθεσία την έχει κάνει η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη. Παίζουν η Κατερίνα Ιμπιλάλη, η Μαρία Ικαρακίτσου, η Παναγιώτα Ιτσιώτσκα και ο Λευτέρης ο Παπακώστας. Τα κοστούμια τα έχει κάνει η Δήμητρα Ηλιάκουρα, τη μουσική την πρωτότυπη ο Γιώργος ο Νικολόπουλος. Χορογραφίες η Άννα Απέργη και φωτισμοί ο Παναγιώτης Λάμπης. Πολύ καλή επιτυχία απόψε και αύριο στις 9. Θα είμαστε απόψε και αύριο στο θέατρο του Μήλου. Έτσι ναι, με το ζητιάνο περιμένουμε του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Σας ευχαριστούμε. Έτσι. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.